Και ενώ η αιματοχυσία στο Ισραήλ αυξάνεται, σφοδρή επίθεση εξαπολύει ο Τζο Μπάιντεν στη Χαμάς για τις βιαιότητες τις οποίες έχει προκαλέσει. So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. We will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens. Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου συζήτησαν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους στην υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Ισραήλ. Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Μπάιντεν για την υποστήριξη των Αμερικανών. Mr. President Joe, I want to thank you for your continued and unequivocal support and the work of your entire administration to support us. And since we last spoke, the extent of this evil, it's only gotten worse. They took dozens of children, bound them up, burned them, and executed them. And they're even worse than ISIS. They're even worse than ISIS, and we need to treat them as such. Biden και Netanyahu συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή τις επόμενες ημέρες. Στο Ισραήλ θα μεταβεί ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, προκειμένου να ενημερωθεί για τις πολεμικές επιχειρήσεις ενάντια στη Χαμάς, ενώ θα επισκεφτεί και την Ιορδανία, που παραδοσιακά έχει πολύ καλές σχέσεις με τη Δύση. Άμεση ήταν η απάντηση της Χαμάς. Το Παλαιστινιακό Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης Χαμάς απορρίπτει και αποδοκιμάζει έντονα τα εμπριστικά σχόλια του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, τα οποία συνέπεσαν με τη βάρβαρη Ισραηλινή κατοχική επίθεση στη λωρίδα της Γάζας και στα υπόλοιπα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Την ίδια ώρα, ο Ερντογάν φαίνεται να εγκαταλείπει την πολιτική των ισορροπιών, υποστηρίζοντας πως η στρατιωτική παρουσία των Αμερικανών θα προκαλέσει σφαγές στη Γάζα. Αμερικανών ουσιακ γεμισίνιν, Ισραήλτε νι ίσου βαρ, νε απμέα γελίο, βε βουρέα γελέν ουσιακ γεμισίνιν ετράφοντα, πιτσούν μποτλαρίλα. Ο Τούρκος πρόεδρος έστρεψε τα πυρά του και κατά το Ισραήλ, λέγοντας πως οι Παλαιστίνοι έχουν τις μεγαλύτερες απώλειες και ότι παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ισραήλ. Devlet gibi değil, örgüt gibi davranırsa, sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır. Bakın şu anda Gazze'ye su verilmiyor. Hani insan hakları? Elektrik? Yok. Verilmiyor. Hani insan hakları? Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ καταδίκασε τις αγριότητες της Χαμάς. Allies condemn the horrific terrorist attacks on innocent civilians in Israel. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ, ζητώντας πάντως να σταματήσει ο αποκλεισμός της Γάζας, γιατί παραβιάζεται με αυτόν τον τρόπο το διεθνές δίκαιο. Respect of international law, humanitarian law, and it means no blockage of water, food or electricity. To a civil population in Gaza,